Δεν ξέρω πόσα χρήματα υπάρχουν για να κυβέρνηση έχει τις δυνατότητες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να τροφοδοτεί τα νοικοκυριά. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα? Καταρχάς πρέπει να τονίσουμε ότι όποιες δυνατότητες υπάρχουν, υπάρχουν λόγω των επιδόσεων σε τρεις πολύ βασικούς τομείς. Ο πρώτος είναι ότι είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό και σε απόλυτο αριθμό επενδύσεων της τελευταίας 20 ετίας την προηγούμενη χρονιά. Είχαμε πάνω από 4,8 δις σε επενδύσεις και συνολικά οι επενδύσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα τελευταία τριετία είναι το 25% όλης της τελευταίας 20 ετίας. Άρα λεφτά υπάρχουν, μας λέτε. Όχι, αυτά τα λέει ο Παπανδρέου και το Πασόκ. Έτσι, εγώ λέω ότι αυτά που υπάρχουν, υπάρχουν κυρίως λόγω των επιδόσεων σε τρεις τομείς. Ο ένας είναι αυτός που σας είπα, οι επενδύσεις. Ο δεύτερος είναι οι πολύ μεγάλες εισπράξεις που είχαμε φέτος από τον τουρισμό. Είχαμε ρεκόρ όχι σε αφίξεις, αλλά σε εισπράξεις που σημαίνει ότι λιγότεροι άνθρωποι άφησαν περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα και άρα τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι αυξημένα. Και ο τρίτος είναι οι εξαγωγές, οι οποίες πάνε εξαιρετικά. Και έχουμε ένα διπλασιασμό του ποσοστού των εξαγωγών επί του ΑΕΠ σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.